μείωση του Πανιόνιου όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, γιατί σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα και όσον αφορά το πώς αγωνίζεται και τη φιλοσοφία που έχει σαν ομάδα και σαν μια ιστορική ομάδα που είναι, δεν βλέπουμε κάποια διαφορά. Ναι. Αλλά αυτό είναι μόνο προς όφελος, ας πούμε, της ομάδας, για να μπορέσει να ξεφύγει κάποια στιγμή και αυτή από τα οικονομικά προβλήματα που τα έχει τόσα χρόνια. Τα έχω ζήσει κι εγώ ο ίδιος. Ναι, να σου πω κάτι τώρα, Χριστό. Σε ρώτησε πριν ο Κέσαρης, αλλά θα ήθελα λίγο μια πιο, όχι πιστική, έτσι μια απάντηση λίγο πιο κατατοπιστική. Η ΑΕΚ, έτσι όπως είναι, χωρίς μεταγραφές, χωρίς ενίσχυση τον Ιανουάριο και με τον Πογιέτ και εσάς να βρίσκετε ρυθμούς. Γιατί το είπες στην αρχή και έχεις δίκιο, έτσι συμβαίνει όταν αλλάζει ένας προπονητής, προσπαθεί ο ποδοσφαιριστής να μπορεί να μπει στο μυαλό του προπονητή και προπονητή στο μυαλό το δικό σας. Μπορεί να χτυπήσει τον Ολυμπιακό φέτος. Κοιτάξτε, σε αυτή τη στιγμή του πρωταθλήματος και θεωρούμε δεδομένο ότι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό θα το πάρει στα χαρτιά, οπότε έχει συν 3 βαθμούς. Ίσως υπάρχει, ας πούμε, αυτή η σκέψη, τέλος πάντων, και έτσι μας έχει μεταφραστεί και σε εμάς. Ότι? Ότι ο Ολυμπιακός υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κερδίσει το παιχνίδι στα χαρτιά. Κάτι το οποίο δεν είναι και δικιά μου δουλειά, βέβαια. Ναι, λέμε τις πιθανότητες αυτή τη στιγμή. Okay. Είναι ένα σεβαστό προβάδισμα το οποίο έχει, ναι, γιατί είναι πολύ βαθμοί και σε αυτό το χρονικό διάστημα του πρωταθλήματος. Εμείς από τη σειρά μας μπορούμε και πρέπει να κάνουμε την υπέρβαση, και την υπέρβαση δεν μπορούμε να την κάνουμε μόνο με το αν θα στηριχτούμε σε μεταγραφές που μπορεί να γίνουν. Ναι. Έχουμε δείξει ούτως ή άλλως και από πέρσι ότι είχαμε μια άκουσα ανταγωνιστική ομάδα και με ομάδες που της πρώτης κατηγορίας, και η δικιά μας ομάδα αποτελείται ούτως ή άλλως από έναν ελληνικό κορμό ο οποίος έχει ξεκινήσει από πέρσι και από πρόπερσι. Έχει γίνει μια πολύ, πολύ σοβαρή δουλειά. Θεωρώ ότι η επιτυχία μας είναι αυτό το δέσιμο που είχαμε και αυτό το δέσιμο που θα πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε. Οπότε δεν θα ήταν καλό για μας να αλλάξουμε τη φιλοσοφία μας όσον αφορά το πώς θα πρέπει να κινηθούμε για να μπορέσουμε, ναι, να τερματίσουμε όσο ήταν ψηλότερα. Χρήστο, ήθελα να την κάνω παρακάτω αυτή την ερώτηση, αλλά επειδή το είπες τώρα από μόνο σου, θα την κάνω τώρα. Μπορεί να επιθεματίσει και ο Βαγγέλης και ο Θέμης. Από την ομάδα που είδαμε και τρίβαμε τα μάτια μας, και εγώ με τον Κέσσαρη στο Contra.gr είχαμε γράψει άρθρα και όλα αυτά, του 1-1 στο Καραϊσκάκης, μετά από λίγους μήνες, τι άλλαξε εκεί στο 4-0. Εντάξει, δεν άλλαξε ουσιαστικά κάτι. Είχαμε τον ίδιο προπονητή, είχαμε τους ίδιους παίκτες, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Είχαμε περισσότερα παιδιά που ήρθαν και σαν μεταγραφές το καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα ήταν ένα θέμα το οποίο συνέβη. Είναι ένα ποδοσφαιρικός αγώνας. Κάποια στιγμή μπορεί να μας βγει να βάλουμε καμιά κούλα, κάποια στιγμή μπορεί να μας βγει να χάσουμε. Ναι. Φυσικά και οι πρώτοι που συναχωριόμαστε και τα βάζουμε τον εαυτό μας είμαστε εμείς. Γιατί ένα σκορ όπως και με τον Ολυμπιακό το παιχνίδι 4-0 δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Πρώτα από όλους για μας. Εμείς, ναι, ξέρουμε σε ποια ομάδα αγωνιζόμαστε. Αλλά δεν θεωρώ ότι έχει αλλάξει κάτι η ομάδα. Ήθελε και θέλει τον χρόνο της για να μπορέσει να στηριχτεί και να έχει καλές βάσεις. Χωρίς καλές βάσεις δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για φέτος ούτε για το μέλλον. Αν αλλάξει κάτι, νομίζω ότι αυτήν την εξίσωση είναι ο Ολυμπιακός. Καλυτέρευση. Μια και κοιτάγαμε τη βαθμολογία. Έχει πολύ Ολυμπιακός σχέση με πέρσι. Σωστό και αυτό. Μια και κοιτάγαμε τη βαθμολογία. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι στους 10 βαθμούς διαφορά από την ΑΕΚ. Αν πάρει και το ματς, είναι στους 13. Εν πάση περιπτώσει, έχει ένα ματς λιγότερο. Ναι. Μπορεί να το πάρει και στον αγροτικό χώρο. Αν ξαναγίνει το παιχνίδι, μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και να πάρει στο 13. Ή να παραμείνει στους 10. Αυτή η διαφορά, πιστεύεις ότι είναι η διαφορά που αισθάνεσαι ότι έχει η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό σαν σύνολο αυτή τη στιγμή? Σίγουρα ο Ολυμπιακός έχει μια πολύ καλή ομάδα. Εγώ όμως παραδοσιακά στηρίζω τους δικούς μου συμπαίκτες, στηρίζω τη δικιά μου ομάδα, και δεν είναι κάτι το οποίο κάνω αυτή τη στιγμή γιατί πρέπει να το πω, είναι κάτι το οποίο κάνω γιατί το πιστεύω. Το να είναι μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό τόσους βαθμούς μπροστά έχει και μια εξήγηση, ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο, δεν χάνει εύκολα βαθμούς, και σε αντίθεση με εμάς έχει κερδίσει εύκολα παιχνίδια. Εμείς κάναμε ένα άσχημο αποτέλεσμα με την Τρίπολη στην έδρα μας, το οποίο θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να είχαμε αποφύγει. Χάσαμε βαθμούς μέσα στην Τούμπα που θα μπορούσαμε, αν και δεν ήμασταν 100% σε αυτά που μας είχε πει ο κύριος Δέλλας τότε, να πάρουμε το παιχνίδι, γιατί προηγηθήκαμε. Υπήρχαν δηλαδή κάποια κομμάτια τα οποία, αν ήμασταν πιο προσεκτικοί, σίγουρα θα βρισκόμασταν πιο κοντά. Ήταν ένα κομβικό σημείο για το παιχνίδι, δηλαδή στον ΠΑΟΚ, το ανέφερε. Στην Τούμπα, Γιατί
εντάξει, υποθετικό είναι αυτό τώρα που θα πω, αλλά αν είχατε καταφέρει να κρατήσετε εκείνο το προβάδισμα. Επομένως, αν είχε δοθεί και εκείνο το πέναλτι του 1-1 που δεν δόθηκε, τέλος πάντων, αν η ΑΕΚ έφευγε με την νίκη από εκεί, πιστεύεις ότι θα είχε εξελιχθεί διαφορετικά? Ήταν δηλαδή το σημείο που γύρισε ο διακόπτης προς την άσχημη πλευρά, προς την άσχημη τροπή. Για τον Δέλα γύρισε σίγουρα πάντως το παιχνίδι. Κοίτα, στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να απαξιώνουμε τα πάντα με μια ήττα, είτε είναι από αντιπάλους χαμηλότερης δυναμικής, είτε είναι από αντιπάλους όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Αλλά η ήττα παραμένει ήττα για μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ, έτσι. Σας είπα και πριν ότι μας πληγώνει όλους. Το αν ήταν κομβικό ή όχι δεν μπορώ να το πω, αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι και εμείς αυτή την αίσθηση είχαμε ότι θα μπορούσαμε να φύγουμε νικητές από εκεί. Αλλά να κοιτάμε και να είμαστε και ρεαλιστές. Η ΑΕΚ σε ένα πρόγραμμα πρώτων αγωνιστικών τουλάχιστον και μέχρι εκείνο το σημείο είχε βγάλει όλα τα ντέρμπι σχεδόν και εκτός έδρας όλα. Είχαμε δηλαδή ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή κοιτάμε να επωφεληθούμε του εύκολου προγράμματος που έχουμε για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε την ομάδα εκεί που της αξίζει το βαθμολογικό πίνακα. Έχω να κάνω πολλές ερωτήσεις τώρα και δεν ξέρω. Τι κάνουμε. Και εγώ έχω πολλές. Να ξεκινήσουμε με κάτι που είναι το πιο, νομίζω. Πώς να το πω, το χαρακτηρίζω. Το σημείο που καίει, θα έλεγα, με την αλλαγή του προπονητή. Ναι, δηλαδή, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Αν μπορείς να εκφέρεις άποψη γι' αυτό, θεωρείς ότι δικαίως η ΑΕΚ προχώρησε μια τέτοια αλλαγή? Και σε δεύτερο σκέλος, να μας πεις τι διαφορετικό τέλος πάντων έχει ο Πογέτα από το Δέλα και τι θέλει να παίξετε. Κοιτάξτε, όταν αλλάζει μια ομάδα ένα προπονητή, είναι σίγουρα γιατί είναι απόφαση κάποιων ανθρώπων, έτσι, ή από κοινού. Το ότι έγινε κάτι σαν αυτό, σίγουρα έγινε με γνώμονα το καλό της ομάδος. Η έλευση του κοινού προπονητή μας ζητάει κάποια διαφορετικά πράγματα. Κάτι διαφοροποιεί σίγουρα κάποια πράγματα στο σύστημα που αγωνιζόμαστε και σε κάποια θέματα που αυτός θέλει και έχει συνηθίσει να χειρίζεται, ας πούμε, το υπάρχον ρόστερ. Δουλεύουμε πάρα πολύ με μπάλα, όπως κάναμε και πριν. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ, όπως έχουμε δει και όλες σε κάποια παιχνίδια, δοκιμάζει ακόμα πράγματα, βλέπει ακόμα παίχτες, μαθαίνει ακόμα τις δυνατότητες ολωνών. Αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα είναι υπέρ μας, οπότε κερδίζουμε χρόνο για να μπορέσουμε να δουλέψουμε πιο ήρεμα. Εγώ θέλω να επεσταματήσω πάντως την έλευση του Βαγγέλη, γιατί ο Τραγιανός Δέλας ήταν ένας προπονητής που ξεκίνησε από τη Γάμα Εθνική. Πήρε την ομάδα από το χέρι, μαζί με το υπόλοιπο επιτελείο και εσάς. Από την πρώτη ξεκίνησε βασικά μαζί του, αλλά ναι, ουσιαστικά όπως το λες, η δουλειά του ξεκινάει από τη Γάμα. Και πήγε μέχρι το τέλος. Μπορεί να θεωρηθεί, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη, θα την πω όμως, και άδικο αυτός ο προπονητής που πήρε την ομάδα από πολύ κάτω να μην ολοκληρώσει τη χρονιά, να δει το αποτέλεσμα ο κόσμος της ΑΕΚ, οι παίχτες, η διοίκηση και μετά αν δεν τις κάνει να πορευτεί η ομάδα με άλλο προπονητή? Αυτό ενδεχομένως να ήταν και το σωστό, έτσι. Το ότι ένας προπονητής έχει δώσει δείγματα γραφής και όχι μόνο στη ΓΑΜΑ Εθνική, που θεωρητικά και πάλι το λέω είναι μια εύκολη κατηγορία, όπως θεωρητικά ήταν μια εύκολη κατηγορία πέρσι, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί. Δεν μπορεί η ΑΕΚ να στηρίζεται στο τι έκανε πέρσι. Η ΑΕΚ πρέπει να κοιτάζει μπροστά και στο τι μπορεί να κάνει φέτος, στο τι μπορεί να κάνει στο επόμενο παιχνίδι, ακόμα και στο παιχνίδι της Τετάρτης με τον Πανελλήνιακο. Εμείς πρέπει να κερδίσουμε και όχι μόνο να κερδίσουμε, αλλά να είμαστε και καλοί. Yeah. Πρέπει να κοιτάζουμε τον μπροστά. Αν με ρωτάς τη γνώμη μου, εγώ αυτό θα έπρατα. Αλλά από εκεί πέρα υπάρχουν και κάποια στάθμιμοι παράγοντες, οι οποίοι εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Και με καλό πάντα, με γνώμονα μάλλον, το καλό της ομάδος, οι αποφάσεις λαμβάνονται. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε πάντα ότι υπάρχουν κακοπροαίρετες αποφάσεις. Προφανώς. Λοιπόν, επειδή μίλησες για αλλαγές, θα κάνω και μια ερώτηση για τον Μπέλκιν. Κάνε μπορεί, και σε μια για τη συνέχεια. Εσύ, ό,τι θέλεις. Για να δούμε και τα γκολ του Ολυμπιακού, γιατί είναι το τελευταίο μάτς που τελείωσε. Ναι, θα ήθελα, επειδή μίλησε για αλλαγές, ζητάει διαφορετικά πράγματα. Ναι, οκ, okay, δεν θέλουμε από σένα να μας αναλύσει το τακτικό πλάνο του νέου προπονητή, αλλά αν μπορούσε να δώσει τίτλους 2-3 πραγματάκια, τι διαφορετικό βλέπεις να σας ζητάει, τι διαφορετικό θα δούμε από την ΑΕΚ όταν θα τα κάνει και καλύτερα στο γήπεδο αυτά που θέλει ο νέος προπονητής? Σίγουρα θέλει να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο και τον ενδιαφέρει να κρατάμε πάντα το 0 στα μετόπιστεν. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν θεωρώ ότι υπάρχει προπονητής που δεν το θέλει, έτσι. Okay. Ξέρει σε ποια ομάδα βρίσκεται, ξέρει ότι η ΑΕΚ πρέπει να αποδίδει και επιθετικό και καλό ποδόσφαιρο. Επίσης θέλει πάρα πολύ να αναδυσόμαστε από τα πλάγια και ο κάθε ένας στον αγωνιστικό χώρο να έχει πειθαρχημένο ρόλο, ας πούμε, και να υπάρχει σε σωστούς προδιαγραφές. Ωραία, πάμε να δούμε και τα γκολ
και τις φάσεις, τα γκολ μάλλον, από το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο. Στο γήπεδο Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός πέτυχε ακόμη μια νίκη. Και εδώ είναι το πέναλτι του Φορτούνη. Αλλά αν μπορούμε, κύριε Βραχορίτη, δεν έχουμε τα highlights. Ωραία, να δούμε. Δεν θέλουμε τα highlights, θέλουμε μόνο να δούμε το πέναλτι από το οποίο προηγήθηκε πριν ο Ολυμπιακός, γιατί είναι μια φάση που διαμαρτύρονται οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης. Μέχρι να το βρούμε. Και όντως είναι δύσκολη φάση, για να λέμε όλη την αλήθεια. Μέχρι να το βρούμε, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε με τον Αστέρα και χρειάστηκε να φτάσει στο 72 για να ανοίξει το σκορ. Και μετά, κατά την προσφυλή του συνήθεια στο ελληνικό πρωτάθλημα, η ΑΕΚ το ξέρει καλά αυτό. Όταν βρίσκει το 1-0, μετά να βρίσκει με μεγαλύτερη ευκολία γκολ, όταν βρει χώρους στο γήπεδο. Αλλά στην πραγματικότητα έχει δυσκολευτεί να βρει φάσεις λιγότερο από ότι δυσκολεύτηκε με τον Ατρόμητο ή τη Βέρεια. Στο Περιστέρι πήγε και κέρδισε 0-2 χωρίς να έχει καθαρή ευκαιρία. Στη Βέρεια πήγε, δεν είχε καθαρή ευκαιρία, ήρθε τον γκολ του Ιντέγε σε εκείνη την τυχερή και περίεργη φάση, έγινε το 0-1. Σήμερα μπορεί να έφτασε μέχρι το 72 στο 0-0, αλλά κλασικές ευκαιρίες είχε. Ναι. Έφτιαξε στο παιχνίδι με τον Αστέρα. Είχε και το δοκάρι, το φάουλ το μετράω στην ευκαιρία, γιατί είναι μία στιγμένη φάση. Έχει ευκαιρίες. Η ευκαιρία από το μήχρονο του Ιντέγε είναι κλασική ευκαιρία. Η ευκαιρία στο δεύτερο μήχρονο του Ντουρμάζ, στο τρακάρισμα του Μπαρντί με τον αμυντικό του, τον Γκοϊάν, είναι και αυτή κλασική ευκαιρία. Σε αντίθεση με άλλα μάτς, ο Ολυμπιακός σήμερα, που έφτασε πιο κοντά στην κέλα από οτιδήποτε άλλο, είχε βρει. Βρήκε καθαρές ευκαιρίες. Αυτή είναι η φάση που διαμαρτύρονται οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης και είναι και η φάση που ανοίγει το σκορ ο Ολυμπιακός. Θα το δούμε και σε replay. Βλέπετε εδώ κυρίως τον τερματοφύλακα του Αστέρα αλλά και τον Δημήτρη Παπαδόπουλο να έχουν πέσει πάνω στον διαιτητή. Είναι αλληλοτράβηγμα του Κουρμπέλη με τον Μιλιβόνοβιτς. Λοιπόν, και είναι δύσκολη φάση. Πολύ. Δύσκολη. Από εδώ θα δούμε. Η προσωπική μου άποψη είναι, για να το ολοκληρώσουμε, ότι αν είναι και πέναλτι, μπορεί να είναι και επιθετικό φάουλ. Γιατί δεν βλέπω τον αμυντικό να τραβάει τον επιθετικό περισσότερο από ό,τι συμβαίνει το αντίστροφο. Σε αυτή τη φάση βλέπουμε ότι και ο επιθετικός τραβάει. Χριστό. Θα μπορούσε να το αφήσει το παιχνίδι να εξελιχθεί. Δεν είναι μια φάση η οποία, άμα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, θα του πει κάποιο κάτι. Ναι. Εντάξει, αν δείτε, γυρίσουμε λίγο το βίντεο πίσω, κύριε Βραχορέτη. Κοιτάξτε που είναι ο διαιτητής, είναι ακριβώς δίπλα. Έτσι. Δηλαδή έχει όλο τον έλεγχο και όλη την εικόνα είναι ακριβώς δίπλα. Δηλαδή είναι σε απόσταση 5 μέτρων. Εσείς οι επιθετικοί αυτά τα πέναλτι τα ζητάτε. Η αλήθεια είναι. Τα ζητάμε, ναι. Γιατί δεν θέλετε να σας τραβάνει. Αυτό είναι το πείραμα λίγο για ουσιαστικά. Ναι, προφανώς. Την κίνηση που κάνει και την έχει πλάτη ο διαιτητής. Προφανώς. Θέλω να πω ότι στην περιοχή θέλετε το τράβηγμα να το παίρνετε εσείς στο σφύριγμα, να μην το παίρνει ο αμυντικός. Είναι και στο 70, είναι και 0-0. Εντάξει, ενδεχομένως να γίνουν κάποιες κινήσεις για να κερδίσει κάποιο πέναλτι, αν και εφόσον δεν βρίσκονται από άλλο η λύση για το σκοράρισμα. Μπαίνει στο μυαλό σου. Μπορεί να μπει, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να το ζητάς σε κάθε περίπτωση. Καλά, γιατί εντάξει. Το να παίρνει τόσο εύκολα δεν είναι και τόσο τιμητικό. Γιατί πιστεύεις ότι εδώ έπεσε ο Μιλιβόγεβιτς χωρίς να έχει παφεί? Εντάξει, έπεσε εύκολα, δεν έπεσε και δύσκολα. Δεν υπήρχε τόσο μεγάλο τράβηγμα, ας πούμε. Από αυτό το μαρκάρισμα δεν πέφτει έτσι καταρχάς. Από τον εξωτής, ναι. Στην ανάποδα από τη. Δηλαδή, έστω ότι τον τραβάει ο Κουρμπέλης, τον τραβάει προς την πλευρά του και αυτό που λέει ο Βαγγέλης, ναι. Δεν τον σπρώχνει, τον τραβάει. Έχει πει αυτόν εαυτό σου ποτέ να προσπαθήσει να κλέψει εντός εισαγωγικών κάτι τέτοιο? Εντάξει, μπορεί να έχει συμβεί. Έχει συμβεί σίγουρα βασικά. Όχι, μπορεί να έχει συμβεί. Όλοι το έχουμε κάνει. Εντάξει. Άλλοτε πιάνει, άλλοτε δεν πιάνει. Είναι στο παιχνίδι, είναι στο παιχνίδι πάνω, είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην το σκεφτεί καν. Μπορεί να είναι από την κούραση, μπορεί από οτιδήποτε. Ή μπορεί να μην σου βγει συνειδητά. Μπορεί πάνω στη φάση. Ναι, σίγουρα. Μα όποιο του κάνει συνειδητά, μετά την πληρώνει κιόλα. Είναι δεδομένο. Δηλαδή, οι διαιτητές αντιλαμβάνονται ποιο του κάνει συνειδητά. Σε ένα, σε δύο παιχνίδια. Οι λεγόμενοι divers που λέμε. Οι βουτυχτές. Λοιπόν, πάμε. Για τον Ολυμπιακό, επειδή έχουμε και την ερώτηση και επειδή είμαστε στην ερώτηση. Να δούμε και τα άλλα γκολ. Ναι, και θα δούμε και τα άλλα γκολ. Θέλω να ρωτήσω τον Χρήστο, εκείνος τι πιστεύει για την πρόκριση του Ολυμπιακού στο 16. Μπορεί να την καταφέρει ο Ολυμπιακός, ανεξαρτήτως τώρα αν η Άρσεναλ θα έχει τον Σάντσες, τον Κορσελίνη ή όχι. Μένα, μπορεί να την πάρει στο τελευταίο παιχνίδι και με τα δεδομένα που έχει, ότι τον βολεύει ακόμα και η ισοπαλία, ακόμα και η ήττα με ένα γκολ. Για μένα μπορεί, ναι. Ο Ολυμπιακός έχει καλό σύνολο. Έχει δείξει και με τα αποτελέσματά του φέτος στο Champions League αλλά και με την νίκη που είχε και μέσα στο Λονδίνο ότι έχει ομάδα που και ξέρει να παίζει με ρυθμό, ξέρει να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο που και πέρα με τη βοήθεια και του κόσμου του σε ένα γήπεδο γεμάτο όλα είναι πιθανά και θεωρώ ότι ναι, μπορεί να πάρει την πρόκριση. Πάντως σε τιμά αυτό που λες, Χρήστο, γιατί ξέρεις,
οι οπαδοί, οι φίλαθλοι όλων των ομάδων δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες δηλώσεις από αντιπάλους και αυτό έχει μια ιδιαίτερη βάρυτα από έναν αντίπαλο. Στην Ελλάδα, εντάξει, έχουμε συνηθίσει να ανακριβόμαστε και να μην λέμε τη γνώμη μας υπό το φόβο της κρίσης κάποιων. Αλλά από εκεί και πέρα δεν σημαίνει κάτι αυτό για μένα. Και αυτό, πρέπει να έχουμε τη γνώμη μας. Καθένας έχει την προσωπικότητά του και την επιδεικνύει παντού. Το να παίξω, δεν θα με τιμούσε το να παίξω αντιπάλους με τον Ολυμπιακό για να πω ότι θα με κερδίσει, γιατί δεν είναι και μέσα στο πνεύμα το οποίο πρεσβεύω εγώ σαν αθλητής. Έχεις δίκιο. Το Φορτούνι φέτος, επειδή πριν ξεκινήσει η εκπομπή στο στούντιο μας ρωτούσες πώς πήγε η διακύμανση του σκορ του Ολυμπιακού και πώς μπήκαν τα γκολ. Το Φορτούνι πώς το βλέπεις τη φετινή του σεζόν? Θέλω να πω ότι εντάξει, ο Κέι σκοράρει, είναι ηγέτης. Πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει ακόμα μεγαλύτερα πράγματα ή το να είναι στον Ολυμπιακό είναι το ταβάνι το οποίο μπορεί να έχει? Είναι μια θέση πολύ δύσκολη. Το να γίνεις μεσοεπιθετικός και να κάνεις καριέρα στην Ευρώπη δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα για Έλληνα παίχτη. Ναι, ισχύει αυτό. Εντάξει, ο Κώστας φέτος κάνει μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει την ευκαιρία να πάρει περισσότερες και πρωτοβουλίες αλλά και ευθύνες. Νομίζω ότι ανταποκρίνεται άριστα σε αυτό που θέλει και που μπορεί να κάνει. Θεωρώ ότι αν η συνέχεια, ειδικά φέτος, είναι ανάλογη και ο Ολυμπιακός προχωρήσει και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα μπορέσει να κάνει κάτι καλό. Μακάρι κιόλας, γιατί πραγματικά είναι ένας καλός παίχτης και χαιρόμαστε να έχουμε παίχτες Έλληνες να μπορούν να διακρίνονται. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι ομάδες μας και δύο μεγάλες ομάδες πρέπει να στηρίζονται σε Έλληνες παίχτες. Ναι, αυτό σου λέω και Σαρής. Ότι είναι δύσκολη θέση. Ναι, μπορεί ο Φορτούνης, επειδή είναι η συγκεκριμένη θέση πολύ δύσκολη, να πάει σε ένα ευρωπαϊκό σύλλογο. Δεν το κατάλαβα, ναι, γιατί ναι, μπορεί. Μπορεί. Μπορεί να το κάνει, ναι. Γιατί ήδη έχουν ακουστεί πάρα πολλά για ομάδες που τον ζητάνε για να παίξει στην Ευρώπη. Καλά, έπαιζε και στην Γερμανία, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο που παίζει τώρα. Τώρα έχει ανέβει πολύ η αξία του. Και λέω, αν πάει σε ένα πολύ μεγάλο σύλλογο, ευρωπαϊκό, και αν το ζητήσει. Όχι ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι ένας μεγάλος σύλλογος, παίζει στο Champions League και διεκδικεί την πρόκρισή του. Εντάξει, αλλά σίγουρα υπάρχουν και μεγαλύτερες. Προφανώς. Για το κάθε παίχτη υπάρχει και το όνειρο να παίξει όχι μόνο σε μεγαλύτερα. Ναι, μπορεί να τα βγάλει ο Φορτούνης. Γιατί έχει μια δύσκολη θέση του. Μπορεί σίγουρα να πάρει τις ευκαιρίες του, να πάρει και τις πιθανότητες του, να πάει να δουλέψει και να τα καταφέρει. Γιατί όχι, δεν το συζητάω. Πολύ ωραία. Η ΑΕΚ έχει τέτοιο παίκτη στο Φορτούνι. Δηλαδή, ο Μάνταλος έχει κάνει τώρα, έχει τραβήξει λίγο το χειρόφωνο, αλλά είναι και ο τραυματισμός, είναι και αλλαγή θέσης. Πιστεύεις ότι θα μπορεί να έχει ανάλογη εξέλιξη? Το ζεις και καθημερινά, όλοι ξέρουμε πόσο ταλαντούχος είναι. Εντάξει, είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Σίγουρα. Εμένα, αν με ρωτάς, τον γουστάρω με χίλια. Και γιατί βρισκόμαστε πάρα πολύ καλά στο γήπεδο και γιατί έχουμε και μια καλή σχέση. Αλλά από εκεί πέρα, παιχτικά είναι ένας παίκτης ο οποίος, εάν και εφόσον κάνει αυτά που ξέρει στο γήπεδο, μπορεί να εξελιχθεί. Ναι.